Τα τελευταία 24 ώρα η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή και οι πολίτες άρχισαν ήδη να σκέφτονται τους τρόπους με τους οποίους θα ζεσταθούν το φετινό χειμώνα. Όπως διαφάνηκε από τη σημερινή μας βόλτα στον φαρμακά, η εξίσωση είναι δύσκολη και το χέρι των καταναλωτών θα πρέπει να μπει βαθιά στην τσέπη. Εγώ στο σπίτι μου προσωπικά έχω θέρμανση με το ρεύμα, storage heaters, αλλά δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις λόγω του κόστους, οπότε περιοριζόμαστε στον τζάκι. Αλλά και για μένα έχουν μια δυσκολία, τα ξύλα είναι λίγο δύσκολα να τα έβρεις σήμερα, αν τα αγοράσεις στοιχίζουν περισσότερο από το πετρέλαιο, οπότε ένα συμβιβαστούμε με τον τζάκι. Η ακρίβεια σε ρεύμα και καύσιμα από τη μια και οι υψηλές τιμές στα καυσόξυλα από την άλλη βάζουν σε δίλημα τα νοικοκυριά. Θα ζεσταθούμε με σόπαντο ξυλών στο μαγαζάκι. Στα σπίτια μας θα ζεσταθούμε με τη θέρμανση. Προσπαθούμε να εφοδιαστούμε και με τα πετρέλαια αλλά και με όλα τα κατανάλωση που θα έχουμε με την ακρίβεια. Δεν έχω κεντρική θέρμανση διότι δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε μια ξυλόσωμα. Με ξύλα εφοδιαστήκατε? Παλέτες που πετάσουν το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται στο χειμώνα. Θα προσπαθήσω με τα ξύλα, αν και σήμερα είναι δύσκολο και με τα ξύλα. Πριν ένα χρόνο μπήκα στο σπίτι μου. Να ζεσταθούμε τα air condition προς το παρόν. Όπως βλέπετε τα ηλεκτρικά πήγαν στα ύψη. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Καλοδεχούμενο λένε οι πολίτες το επίδομα που δίδει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο, όπως λένε, δεν είναι αρκετό, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι κάτοικοι των ορεινών κοινοτήτων χρειάζονται το τριπλάσιο ποσό από αυτό της χορηγίας. Δίνουμε και μια επιχορήγηση το κράτος. 500 ευρώ είναι αρκετά ικανή διότι θέλουμε 1500 για να βγάλουμε το χειμώνα. Αλλά να το περιορίσουμε λίγο, να κάνουμε την οικονομία να περάσουμε. Υπάρχει μια επιχορήγηση που μας δίνουν η κυβέρνηση, αλλά είναι για ένα μήνα αυτή η επιχορήγηση. Θέλουμε περισσότερη ενίσχυση στο θέμα. Βλέπετε είναι Οκτώβρης και ήδη θα ξεκινήσουμε τις θερμασίες και τα τζάκια. Σημαντική ανάσα πήραν οι καταναλωτές τους τελευταίους δύο μήνες λόγω της μείωσης των τιμών στα πρατήρια. Ωστόσο, τα δύσκολα φαίνεται πως είναι μπροστά μας, αφού αναμένονται αυξήσεις τόσο στα καύσιμα κίνησης όσο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα η μέση τιμή αμόλυβδης 95 στα πρατήρια ανά το Παγκύπριο, πολίτος στο 1,47 €, το πετρέλαιο κίνησης στο 1,80 το λίτρο και η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,39 € το λίτρο.